Ο ράμπο των γηπέδων δεν δίστασε να έρθει στα χέρια με έναν αλλοδαπό που είχε κρυφτεί στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας που μένει με τη σύζυγό του Νένα Χρονοπούλου στον Πειραιά. Ο 44χρονος Γεωργιανός τραυμάτισε ελαφρά στον πρόσωπο τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή Τάσο Μητρόπουλο. Τις τελευταίες ημέρες άγνωστος χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας. Το ίδιο έγινε και χθες το μεσημέρι. Ο Τάσος Μητρόπουλος ήταν στο διαμέρισμά του και κατέβηκε να δει τι συμβαίνει. Αρχικά δεν είδε κάτι, όμως στην έρευνά του στο κλιμακοστάσιο και ειδικότερα στο υπόγειο της πολυκατοικίας βρέθηκε ένας αλλοδαπός γεωργιανής καταγωγής, όπως γνωρίζω, ο οποίος εκεί και στην ερώτηση του κ. Μητρόπουλου τι δουλειά, γιατί βρίσκεται εκεί, του επιτέθηκε κρατώντας ένα μαχαίρι. Ο αλλοδαπός τραυμάτισε ελαφρά στο πρόσωπο τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Ο Τάσος Μητρόπουλος πάλεψε μαζί του και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι να φτάσει λίγο αργότερα η αστυνομία. Σοκαρισμένη είναι όλη η οικογένεια. Δέχτηκαν μια επίθεση, δολοφονική επίθεση, η οποία θα μπορούσε να έχει προξενήσει πολύ μεγαλύτερα ζημιές. Ευτυχώς όμως, ευτυχώς, είναι όλοι καλά και κοιτάνε να ηρεμήσουν και να κοιτάξουν την οικογένειά τους. Ο Γεωργιανός φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε πάει στην πολυκατοικία αναζητώντας τη σύντροφό του, η οποία παλαιότερα δούλευε ως οικιακή βοηθός στο σπίτι του Τάσου Μητρόπουλου και της Νένας Χρονοπούλου, θεωρώντας ότι το ζευγάρι την έκρυβε. Τώρα, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ λέει ότι η Ρούλα Κορομιλά